Γεια σας, είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την δεύτερη διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Το θέμα της σημερινής διάλεξης είναι τεχνικά και οικονομικά θέματα σχεδίασης. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των προκλήσεων της σχεδίασης και κατασκευής ενσωματωμένων συστημάτων, όπως και η κατανόηση των βασικών τεχνολογιών υλοποίησης ενσωματωμένων συστημάτων. Επίσης, θα γίνει μια μικρή αναφορά σε γενικές αρχές οικονομικού σχεδιασμού αυτών των συστημάτων. Όπως είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις σχεδίασης, όπου οι μηχανικοί καλούνται να βελτιστοποιήσουν πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, που όμως μερικές φορές είναι αντικρουόμενοι αυτοί οι παράγοντες. Θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει ένας προφανής στόχος σχεδίασης. Δηλαδή, θα πρέπει να κατασκευαστεί μια εφαρμογή, ένα ενσωματωμένο σύστημα, που να καλύπτει πλήρως την επιθυμητή λειτουργία. Η κύρια πρόκληση της σχεδίασης είναι η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση πολλών μετρικών σχεδίασης, τόσο οικονομικών μετρικών, όσο και λειτουργικών προδιαγραφών. Η μετρική σχεδίαση είναι ένα μετρήσιμο χαρακτηριστικό της εφαρμογής ενός συστήματος. Για παράδειγμα, άμα θέλουμε οικονομικές μετρικές, μπορούμε να πούμε ότι το τελικό κόστος προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Επίσης, η βελτιστοποίηση των μετρικών σχεδίασης αποτελεί μια βασική πρόκληση. Κατά το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων, αλλά και γενικότερα οποιοδήποτε συστήματος, μπορούμε να σημειώσουμε κάποιες κοινές μετρικές. Μία κοινή μετρική είναι το κόστος μονάδος, το χρηματικό κόστος κατασκευής κάθε αντιγράφου του συστήματος εξαιρούμενου το κόστος NRE. Το NRE είναι το Non-Recurrent Engineering Cost, δηλαδή το μη επαναλαμβανόμενο κόστος μηχανικής. Το NRE είναι ένα εφάπαξ χρηματικό κόστος σχεδίασης, δηλαδή ένα χρηματικό ποσό που πληρώνεται μία και μόνο μία φορά και χρησιμοποιείται για το R&D, για το Research and Development του συγκεκριμένου προϊόντος. Σε αυτό το κόστος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η αγορά πολλαπλών επεξεργαστών προκειμένου να δοκιμαστούν όλοι και να βρεθεί η κατάλληλη αρχιτεκτονική για το σύστημά μας. Μπορεί να είναι το κόστος όπου δαπάνησε μια εταιρεία για ανταλλακτικά γιατί κάηκαν κάποια στοιχεία κατά την ανάπτυξη. Το κόστος ενδεχομένως που πληρώθηκε σε μηχανικούς με ειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα, π.χ. για την τροφοδοσία, που δεν θα υπήρχε λόγος να σχεδιαστεί αυτή η τροφοδοσία. Άρα λοιπόν είναι ένα κόστος που πληρώνεται κατά τη φάση ανάπτυξης του προϊόντος και είναι ένα κόστος που δεν θα χρειαστεί ξανά να πληρωθεί εφόσον σχεδιαστεί ένα τελικό προϊόν και βρεθούν όλες αυτές οι προδιαγραφές και τα σχηματικά που το διέπουν. Άρα λοιπόν το κόστος μονάδας είναι το κόστος σε hardware και software βέβαια για την κατασκευή των αντιγράφων του πρωτοτύπου, ενώ το NRE είναι το κόστος για τη δημιουργία ενός πρωτοτύπου, ενός prototype. Ένα άλλο στοιχείο που μας ενδιαφέρει κατά τη φάση της σχεδίασης είναι το μέγεθος. Ο φυσικός χώρος που απαιτείται από το σύστημα πρέπει να είναι όσο πιο μικρός γίνεται. Και όσο πιο μικρός, από τη μία γιατί θέλουμε μικρότερο κόστος σε υλικά συσκευασίας, αλλά και μεταφοράς. Το κόστος επηρεάζει πάρα πολλούς παράγοντες. Ένα άλλο στοιχείο είναι η απόδοση, δηλαδή ο χρόνος εκτέλεσης του συστήματος να είναι ικανοποιητικός για τις απαιτήσεις, η ενέργεια να είναι ικανοποιητική ώστε να, αν είναι ιδιαίτερα φορητή συσκευή, να μπορεί να συντηρήσει και να λειτουργήσει το σύστημα για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα και τέλος η ευελιξία, δηλαδή η δυνατότητα αλλαγής της λειτουργίας ενός συστήματος χωρίς να συνεπάγεται με μεγάλο κόστος NRE. Για παράδειγμα, κάποια εταιρεία είχε κατασκευάσει ένα set-top box
για αποκωδικοποίηση MPEG-2 για την ψηφιακή τηλεόραση, αλλά μετά υιοθετήθηκε το πρότυπο MPEG-4 στην ελληνική επικράτεια. Αυτό έχει ως συνέπεια εταιρείες οι οποίες δεν είχαν προβλέψει να τοποθετήσουν στοιχεία ευελιξίας στην κατασκευή τους, να αναγκαστούν να πληρώσουν ένα μεγάλο NRE cost προκειμένου να ξανασχεδιάσουν ένα τέτοιο σύστημα. Ενώ οι εταιρείες που είχαν φροντίσει και είχαν, για παράδειγμα, μια μεγαλύτερη μνήμη προγράμματος ή έναν πιο δυνατό επεξεργαστή τοποθετημένο στην πλακέτα, χρειάστηκε απλώς να δώσουν ένα firmware upgrade, δηλαδή μια νέα έκδοση του προγράμματος τους ίδιες αυτές τις συσκευές αποκωδικοποίησης, το οποίο ο τελικός χρήστης με ένα απλό οδηγό USB flash drive το τοποθέτησε μέσα στη συσκευή και έγινε έτσι το upgrade, η αναβάθμιση της συσκευής. Άρα λοιπόν, το κόστος αυτό, το κόστος λοιπόν της ευελιξίας, ήταν από την, σε μια περίπτωση αρκετά μεγάλο, γιατί δεν υπήρχε ευελιξία και έπρεπε να ξανασχεδιάσει από την αρχή, ενώ από την άλλη ήταν ένα θέμα απλώς δημιουργίας ενός νέου προγράμματος που ενδεχομένως, επειδή υπάρχουν και βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού, μπορεί να έγινε και επαναχρησιμοποίηση κώδικα. Υπάρχουν και άλλες μετρικές που συναντάμε σε οποιαδήποτε κατασκευή προϊόντος, είτε ενσωματωμένου είτε μιας άλλης συσκευής. Για παράδειγμα, είναι ο χρόνος για την προτυποποίηση. Είναι ο χρόνος λοιπόν που απαιτείται για να κατασκευάσουμε μια λειτουργική έκδοση του συστήματος. Και ασφαλώς η λειτουργική έκδοση δεν συνεπάγεται ότι θα είναι και η βέλτιστη έκδοση, απλώς κάτι να λειτουργήσει. Δηλαδή, φανταζόμαστε εμείς μια μεγάλη πλακέτα προτυποποίησης, ενδεχομένως με καλώδια, με περιφερειακά, που απλώς αποδεικνύει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Είναι το proof of concept. Δηλαδή ότι λειτουργεί. Για τις δεδομένες εισόδους έχουμε τη δεδομένη έξοδο. Και στη συνέχεια βέβαια έρχονται οι φάσεις βελτιστοποίησης αυτής της σχεδίασης, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος, να μειωθούν ίσως να αντικατασταθούν κάποια στοιχεία με πιο μικρά, με πιο αποδοτικά, με πιο ενεργειακά στοιχεία και όλα αυτά σε επόμενες φάσεις σχεδιασμού. Ένα άλλο στοιχείο είναι το time to market, ο χρόνος για την αγορά. Ο χρόνος λοιπόν που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός συστήματος σε σημείο που να μπορεί να κυκλοφορήσει και να πωληθεί σε πελάτες. Δηλαδή, ο χρόνος από τη στιγμή που ξεκινάμε τη σχεδίαση μέχρι το χρόνο που θα βρεθεί το προϊόν αυτό στα ράφια έτοιμο για αγορά. Η διατηρησιμότητα είναι ένα άλλο στοιχείο, δηλαδή η δυνατότητα τροποποίησης του συστήματος μετά την αρχική κυκλοφορία, το οποίο συνδέεται και με την ευελιξία. Και ασφαλώς, ορθότητα, ασφάλεια και ιδιαίτερα άμα είναι κάποια συσκευή που συνδέεται άμεσα με κάποια ανθρώπινη ζωή, όπως ένας βηματοδότης για παράδειγμα, θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα που να στοιχήσει μια ανθρώπινη ζωή. Και τα μετρικά συνεχίζονται, είναι πολλά περισσότερα. Κατά το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων απαιτείται τεχνογνωσία τόσο με το λογισμικό όσο και με το υλικό για την βελτιστοποίηση των μετρικών σχεδίασης. Γι' αυτό δεν υπάρχει συνήθως ένας μηχανικός που αναλαμβάνει και το hardware και το software. Υπάρχει μια ομάδα από μηχανικούς και από προγραμματιστές. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουν και θέματα συγγενικών πεδίων, δηλαδή κάποιος που γνωρίζει hardware πρέπει να ξέρει και λίγο από software προκειμένου να δέσει το όλο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι εξοικειωμένος με ποικίλες τεχνολογίες με σκοπό να επιλέξει την καλύτερη για μια δεδομένη εφαρμογή και τους περιορισμούς της. Ας δούμε λοιπόν την καμπύλη time to market, που είναι μια αρκετά απαιτητική μητρική σχεδίαση. Όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, η καμπύλη time to market συνδέεται άμεσα με τα έσοδα που θα αποκομίσει η εταιρεία. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε ότι αν το προϊόν αυτό βγει πολύ νωρίς στην αγορά, τότε αυτό έχει συνέπεια ότι τα έσοδα που θα αποκομίσει η εταιρεία να είναι αρκετά χαμηλά. Και αυτό γιατί ενδεχομένως ο κόσμος δεν θα είναι έτοιμος να αγοράσει αυτό το προϊόν. Ίσως υπάρχουν και προβλήματα
στο προϊόν αυτό, γιατί έγινε πολύ βιαστικός σχεδιασμός. Θα πρέπει λοιπόν η εταιρεία να εισάγει το προϊόν στην αγορά όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Όπου ο κόσμος, αυτό που λέμε οι early adopters, δηλαδή τα άτομα που πολύ γρήγορα θέλουν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, έχουν πιστεί για αυτή τη νέα τεχνολογία και είναι έτοιμοι να την αγοράσουν. Και μόλις αρχίζουν οι early adopters να την προμηθευτούν και αρχίζουν να σχολιάζουν σε διάφορες ειδικές κοινότητες στο διαδίκτυο για αυτά τα προϊόντα, τότε αυξάνονται οι πωλήσεις και βλέπουμε λοιπόν ότι σε ένα σημείο και μετά φτάνει σε ένα peak το revenue. Άμα δηλαδή πάνε όλα καλά, τότε θα έχει φτάσει η καμπύλη στο μέγιστο της απόδοσης που θα μπορούσε να γίνει. Και βέβαια, σιγά σιγά αρχίζει και υπάρχει η πτώση των εσόδων, γιατί όσοι ήταν να αγοράσουν συγκεκριμένη συσκευή το έχουν αγοράσει. Άντε κάποιοι ακόμα μπορεί να το αγοράσουν που έχουν ίσως δει άλλους που το έχουν και μπήκανε και αυτοί ύστερα από πολλή σκέψη στη διαδικασία της αγοράς αυτού του προϊόντος. Από ένα σημείο πιο μετά όμως η τεχνολογία θεωρείται ξεπερασμένη και πια δεν πουλάει. Το συγκεκριμένο προϊόν βέβαια. Βέβαια μπορεί να γίνει κάποια προσθήκη, κάποια επέκταση ή βελτίωση πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν και να ξαναρχίσει πάλι και να διατηρήσει το peak της απόδοσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η καμπύλη λοιπόν αφορά όλα τα προϊόντα. Ό,τι είναι αυτό. Από ένα πλυντήριο πιάτων μέχρι ένα σύστημα, ένα έξυπνο χάπι με κάμερα που το καταπίνει ένας άνθρωπος, ένας ασθενής. Άρα λοιπόν όλα τα προϊόντα διέπονται από αυτή την καμπύλη, την καμπύλη time to market. Αυτό βέβαια που διαφοροποιεί είναι καταρχήν πόσα είναι τα μέγιστα έσοδα που μπορεί να αποκομίσει η εταιρεία και ασφαλώς το χρονικό διάστημα που κυμαίνεται αυτή η καμπύλη. Μπορεί να είναι π.χ. 8 μήνες, αλλά μπορεί να είναι και 5 χρόνια, αναλόγως στη συσκευή. Η εταιρεία λοιπόν θα πρέπει να φροντίσει ώστε να διατηρήσει το προϊόν στην καμπύλη που υπάρχει η μεγιστοποίηση των εσόδων, δηλαδή από τα σημεία που έχουν σημανθεί με τις δύο δεκαεικωμένες γραμμές, όσο μεγαλύτερο γίνεται. Είναι λοιπόν αυτό που ονομάζεται παράθυρο αγοράς. Είναι η περίοδος κατά την οποία το προϊόν θα έχει τις ψηλότερες πωλήσεις. Ο μέσος χρόνος λοιπόν είναι περίπου 8 μήνες. Βέβαια υπάρχουν και προϊόντα που έχουν μικρότερο παράθυρο αγοράς και προϊόντα που έχουν μεγαλύτερο παράθυρο αγοράς. Άρα λοιπόν το time to market είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός προϊόντος σε σημείο που μπορεί να πουληθεί στους πελάτες. Αν ένα προϊόν εισαχθεί καθυστερημένα στην αγορά, τότε αυτό συνεπάγεται απώλεια εσόδων. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι αν το προϊόν καθυστερήσει να εισαχθεί στην αγορά, τότε θα σημειωθούν ζημιές, οικονομικές ζημιές, γιατί δεν θα καταφέρει η εταιρεία να φτάσει το peak, την κορυφή των εσόδων. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος ακολουθεί την πορεία ενός τριγώνου. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, αρχικά ξεκινάει από το 0, σιγά σιγά φτάνει στο peak revenue, όπου είναι και η χρονική στιγμή όπου σημειώνονται τα περισσότερα έσοδα στην εταιρεία, και στη συνέχεια οδεύει προς την ελαχιστοποίηση των εσόδων και κάποια στιγμή μηδενίζονται αυτά τα έσοδα, όταν πια σταματάει η παραγωγή του προϊόντος. Αν τώρα θεωρήσουμε ότι αυτό το τρίγωνο έχει ένα σημείο W, το οποίο βρίσκεται τη χρονική στιγμή όπου υπάρχει η μεγιστοποίηση των εσόδων, τότε η διάρκεια ζωής είναι 2W.
Η στιγμή λοιπόν της εισόδου στην αγορά ορίζει ένα τρίγωνο που αντιπροσωπεύει τη διείσδυση στην αγορά. Η περιοχή του τριγώνου ισούται με το εισόδημα που θα πάρει και θα έχει η εταιρεία. Αν αντί για τη χρονική στιγμή 0 εισαχθεί μια χρονική στιγμή D, όπου σημαίνει ότι καθυστέρησε το προϊόν να εισαχθεί στην αγορά, τότε έχει υπολογιστεί ότι τα μέγιστα έσοδα είναι πολύ μικρότερα από ό,τι αν ήταν on time η τοποθέτηση του προϊόντος στα ράφια των καταναλωτών. Μπορεί μάλιστα να υπολογιστεί ότι η περιοχή, όταν έχουμε έγκαιρη τοποθέτηση του προϊόντος στα ράφια, είναι το κλασικό εμβαδό ενός τριγώνου, εν δεύτερο επιβάσει επί ύψους, όπου υπολογίζεται ένα συγκεκριμένο ποσό. Αν όμως υπάρχει καθυστέρηση D για την εισαγωγή στην αγορά, τότε το εμβαδό είναι εν δεύτερο επί W-D, γιατί θέλουμε την πλευρά που είναι από D έως W, επί W-D. W. Το ποσοστό λοιπόν της απώλειας των εσόδων υπολογίζεται ως εξής. Στην πρώτη περίπτωση το εμβαδό είναι 100%. Αν η διάρκεια ζωής των 2W είναι 52 εβδομάδες και υπάρξει μια καθυστέρηση ντέισον 4 εβδομάδων, τότε το ποσοστό των εσόδων είναι 22%. Άρα λοιπόν υπάρχει μία απώλεια στα έσοδα κατά 22%. Αν βέβαια υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση και όπως βλέπουμε σε 52 εβδομάδες η καθυστέρηση είναι 10 εβδομάδες, τότε η απώλεια υπολογίζεται ότι είναι 50%. Ας όμως δούμε κάποια οικονομικά σχεδίασης. Η τιμή πώλησης ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος Integrated Circuit ισούται με την εξίσωση C total προς 1-M, όπου C total είναι το κόστος κατασκευής για ένα ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα και μ είναι το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Το κόστος για την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος εμπεριέχει τα NRE κόστη, δηλαδή τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη μηχανικής έρευνας και ανάπτυξης, τα επαναλαμβανόμενα κόστη μηχανικής που είναι η αγορά των υλικών και των ανταλλακτικών που απαιτούνται και ασφαλώς τα πάγια κόστη, για παράδειγμα για τις εγκαταστάσεις, για το ρεύμα, για το νερό, τους μισθούς των εργαζομένων. Τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη μηχανικής, όπως είπαμε, καλύπτουν το κόστος σχεδίασης από το μηχανικό, το πρωτότυπο κόστος κατασκευής και η αγορά των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του πρωτότυπου. Στα επαναλαμβανόμενα κόστη υπάρχει η διαδικασία της υλοποίησης, για παράδειγμα η γραμμή μεταφοράς και κατασκευής σε ένα εργοστάσιο, το πακετάρισμα, η δοκιμή, η μεταφορά των προϊόντων στα ράφια κ.ο.κ. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στην σχεδίαση και στην παραγωγικότητα. Σύμφωνα με τον νόμο του Moore, που ξέρουμε ότι λέει ότι κάθε 18 μήνες διπλασιάζεται ο αριθμός των τρανζίστορ στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα, έχουμε συνεχώς τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες πύλες, πια έχουμε 3.000.000 τρανζίστορ, για παράδειγμα στον τελευταίο επεξεργαστή Τάνιου, και περισσότερα λοιπόν τρανζίστορ που πρέπει να εκμεταλλευτούν. Όμως, σύμφωνα με κάποιους ειδικούς που έχουν συγκεντρώσει τα νούμερα, βλέπουν ότι η χρήση αυτού του ολοένα αυξανόμενου αριθμού τρανζίστορ δεν συμβαθίζει με την χρήση στα κυκλώματα. Δηλαδή,
ένας μηχανικός μπορεί και έχει μία αύξηση της τάξης του 21% ανά χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει 21% περισσότερα τρανζίστορ σε ένα κύκλωμα, αλλά αυξάνεται πάρα πολύ η πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα σε ένα κύκλωμα αυξάνεται 58%. Γι' αυτό και ένας σχεδιαστής που φτιάχνει ένα σύνθετο ενσωματωμένο σύστημα ή ένα σύνθετο τσιπάκι αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους, αυτές τις προκλήσεις. Πώς να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα τρανζίστορ που του διατίθενται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχώς ένα αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στον αριθμό των τρανζίστορ που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας σχεδιαστής και τον αριθμό των τρανζίστορ που είναι διαθέσιμα για χρήση λόγω της τεχνολογίας. Υπάρχει και ο τύπος που υπολογίζει το return of investment, δηλαδή πότε θα γίνει η επιστροφή της επένδυσης, πότε θα αρχίσει να έχει έσοδα μια εταιρεία, η οποία υπολογίζεται από τον αριθμό των στοιχείων που θα πουληθούν. Το κόστος λοιπόν κατασκευής chip unit cost ενός μιας μονάδας chip, αν αφαιρεθεί το κόστος ανάπτυξης αυτού του chip διά το κόστος της έρευνας για την παραγωγή. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα χάσμα σχεδίας παραγωγικότητας. Το 1981, για παράδειγμα, ένα τσιπ τελευταίας τεχνολογίας απαιτούσε 100 μύες σχεδίασης. Δηλαδή, άμα κάνουμε τα μαθηματικά, 10.000 τρανζίστορ δια 100 τρανζίστορ ανά μήνα. Γιατί είπαμε 100 μήνες. Και ένα τσιπ τελευταίας τεχνολογίας του 1981 είχε 10.000 τρανζίστορ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό έχει ως συνέπεια να χρησιμοποιούνται 100 τρανζίστορ το μήνα. Το 2002, ένα τσιπ τελευταίας τεχνολογίας απαιτούσε 30.000 μήνες σχεδίασης. Ένα τσιπ που αποτελούνταν από 150 εκατομμύρια τρανζίστορ ήθελε 30.000 μήνες σχεδίασης, που σήμαινε ότι το μήνα σχεδιάζονταν 5.000 τρανζίστορ. Όμως, αυξήθηκε λοιπόν η παραγωγικότητα ανά μήνα, κάτι που οφείλεται και στα εργαλεία αυτοματοποίησης σχεδίασης, το Electronic Design Automation. Ετούτοις όμως το κόστος σχεδίασης αυξήθηκε εξαιρετικά. Εκεί που το 1981 το κόστος σχεδίασης ήταν 1 εκατομμύριο δολάρια, το 2002 το κόστος κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων εκτινάχθηκε σε 300 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ λοιπόν η παραγωγικότητα σχεδίασης έχει αυξηθεί σε εντυπωσιακό βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, το ποσοστό της βελτίωσης δεν συμβαδίζει με την χωρητικότητα των τσιπ. Και σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τον μυθικό man-man. Το man-man είναι εργατομήνας ή ανθρωπομήνας. Δηλαδή, είναι το ποσό της εργασίας που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος, ειδικός βέβαια μηχανικός, σε ένα μήνα. Ανθρωπομήνας. Όλα τα project μετρούνται σε ανθρωπομήνας. Για παράδειγμα, κάποιος υπολογίζει ότι η κατασκευή, που σημαίνει η έρευνα και ανάπτυξη, η βελτιστοποίηση και η μεταφορά για αγορά από τους προμηθευτές, απαιτεί για παράδειγμα 1 εκατομμύριο ανθρωπομήνες. Τα project λοιπόν κοστολογούνται με βάση τον αριθμό των ανθρωπομηνών που απαιτεί το προϊόν σχεδιαστή. Η κατάσταση λοιπόν είναι ακόμα χειρότερη από ό,τι δείχνει το χάσμα της παραγωγικότητας. Στη θεωρία, η πρόθεση του σχεδιαστή στην ομάδα μειώνει το χρόνο ολοκλήρωση του έργου. Για παράδειγμα,
μπορεί κάποιος να σκεφτεί και να πει ότι η κατασκευή ενός ενσωματωμένου προϊόντος, για παράδειγμα μια συσκευή από κωδικοποίηση σε MPEG-4, απαιτεί 8 ανθρωπομήνες. Μπορεί ο άλλος να πει ότι θα προσθέσω ανθρώπους, αντί δηλαδή να δουλέψει ένας άνθρωπος 8 ανθρωπομήνες, θα προσθέσω 2 άτομα, 2 μηχανικούς, ώστε να μειωθεί ο χρόνος στο μισό. Αντί για 8 ανθρωπομήνες, να γίνει 4 ανθρωπομήνες. Μπορεί μάλιστα να ο εργοδότης να αναφέρει ότι θα διπλασιάσω πάλι τον αριθμό των ατόμων, αντί για 2 θα τους κάνω 4, οπότε αντί για 8 ανθρωπομήνες να γίνει 2 ανθρωπομήνες. Άρα λοιπόν στη θεωρία, η πρόσθεση των σχεδιαστών στην ομάδα μειώνει ανάλογα και το χρόνο ολοκλήρωση του έργου. Στην πραγματικότητα όμως, η παραγωγικότητα να σχεδιαστεί μειώνεται λόγω πια της πολυπλοκότητας της διαχείρισης της ομάδας στην επικοινωνία. Κάτι που το γνωρίζουν όσοι έχουν ασχοληθεί με το μάθημα παράλληλα και κατανοημένα συστήματα. Εκεί ήταν γνωστή η αρχή ότι το κόστος επικοινωνίας είναι πολύ ακριβό. Άλλο να έχεις 4 επεξεργαστές και άλλο να έχεις 1024 επεξεργαστές που θα πρέπει μεταξύ τους να επικοινωνήσουν. Άρα λοιπόν, αυτή εκεί την βασική αρχή που σημαίνει προσέχουμε το κόστος επικοινωνίας υπάρχει και εδώ πέρα στα project σχεδίασης και ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων. Αυτό λοιπόν το παράδοξο που μπορεί να θεωρηθεί, γιατί άλλα λέει θεωρία και άλλα εμφανίζονται στην πράξη, είναι και γνωστό ως ο μυθικός man-month. Δηλαδή, υπάρχει απόκληση της πράξης από τη θεωρία. Σε κάποιο σημείο μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Είναι κλασική παροιμία όπου πολλοί μάγειροι χαλάνε το γλυκό. Ή όπου λένε πολύ κοκόρε, αργεί να ξημερώσει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι ένα προϊόν που έστω θέλει ένα συγκεκριμένο χρόνο να σχεδιαστεί και αρχίζουν και προστίθονται σχεδιαστές. Βλέπουμε ότι από ένα σημείο και μετά επιμικρύνεται ο αριθμός και η χρονική διάρκεια του έργου. Για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο τρανζίστορ. Ένας σχεδιαστής μπορεί να σχεδιάσει για το συγκεκριμένο project 5.000 τρανζίστορ το μήνα. Μπορεί να σχεδιάσει, να συνδέσει μεταξύ τους κατάλληλα προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάλληλη δομή. Κάθε επιπρόσθετος σχεδιαστής, λόγω της επικοινωνίας που απαιτείται, μειώνει την παραγωγικότητα του πρώτου μηχανικού κατά 100 τρανζίστορ. Έτσι λοιπόν, αν μπει και δεύτερος, πια ο κάθε μηχανικός από τους δύο θα μπορεί να σχεδιάσει και να συνδέσει 4.900 τρανζίστορ το μήνα. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των τρανζίστορ, το έργο αρχικά ήθελε 43 μήνες να σχεδιαστεί. Στη συνέχεια αυξάνεται ο αριθμός του τρανζίστορ και βλέπουμε ότι αν τοποθετηθούν 10 μηχανικοί πηγαίνει στους 24. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μια κλίση αυτή η καμπύλη, δεν ακολουθεί το γραμμικό τύπο όπου να υπήρχε ανάλογη μείωση. Δηλαδή δεν είναι, για παράδειγμα, μια κλίση 45 μοιρών. Αυξάνεται ο αριθμός των τρανζίστορ, αριθμός των σχεδιαστών στο έργο, 19 μήνες, 16 μήνες. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι η ομάδα μπορεί να ολοκληρώσει το έργο σε 15 μήνες. Από ένα σημείο και μετά όμως, αν συνεχίσει η αύξηση του αριθμού των σχεδιαστών και των μηχανικών, τότε και πριν 15 μήνες, λόγω του αυξημένου φόρτου επικοινωνίας, απαιτούνται 16 μήνες. Αυξάνεται ο χρόνος. Μετά 18, μετά 23. Και συνεχώς δημιουργείται και αυτό το πρόβλημα της απομάκρυνσης από τη βέλτιστη τιμή. Άρα λοιπόν είναι πια μυθικός ο όρος man-month. Γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει ακριβώς
το πόσο απαιτείται από όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το χάσμα. Ποια είναι αυτός ο μυθικός εργατομήνας? Ας πούμε λοιπόν το non-recurring engineering cost και μερικές μετρικές cost μονάδες. Στα cost λοιπόν είναι καταρχήν το κόστος μονάδας, είναι το χρηματικό κόστος κατασκευής κάθε αντιγράφου συστήματος εξαιρούμενο το κόστος που έχει δοθεί κατά την σχεδίαση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Το άλλο είναι το κόστος το NRE που είπαμε είναι το εφάπαξ κόστος. Το συνολικό κόστος λοιπόν υπολογίζεται ως το κόστος NRE συν το κόστος μονάδος επί τον αριθμό των μονάδων που θα κατασκευαστούν και θα πωληθούν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια αναλογία για το πόσο είναι το κόστος ένα προϊόν, θα πρέπει να διαιρέσουμε το συνολικό κόστος με τον αριθμό των μονάδων όπου υπολογίζεται η συγκεκριμένη εξίσωση. Για παράδειγμα, αν το NRE κόστος είναι 2.000 δολάρια και το κόστος δημιουργίας αντιγράφων αυτής της πρότυπης μονάδας είναι 100 δολάρια, τότε για 10 μονάδες ο συνολικό κόστος είναι 2.000 δολάρια συν 10 επί 100 δολάρια, ίσον 3.000 δολάρια. Άρα λοιπόν, με μια απλή αναγωγή υπολογίζεται ότι το κόστος αναπροϊόν είναι 300 δολάρια. Η απόσβεση του κόστους NRE πάνω από τα αποτελέσματα μονάδων με επιπλέον λοιπόν 200 δολάρια ένα μονάδα. Δηλαδή, η απόσβεση του κόστους έρευνας και σχεδίασης βαραίνει ασφαλώς το τελικό προϊόν. Και λογικό είναι αυτό εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό το κόστος είναι στα 300 δολάρια και επειδή η εταιρεία θέλει να βγάλει κάποιο ποσοστό κέρδους, για παράδειγμα 20% με 30% ή παραπάνω, τότε το τελικό προϊόν μπορεί να στοιχίζει 400 δολάρια. Αναλόγως των τεχνολογιών που θα υιοθετηθούν σε ένα project ενσωματωμένων συστημάτων, θα πρέπει να υπολογιστούν οι διαφορετικές τεχνολογίες και τα κόστη λοιπόν που τις συνοδεύουν. Για παράδειγμα, η τεχνολογία Α έχει ένα κόστος έρευνας και ανάπτυξης των 2.000 δολαρίων, αλλά η κάθε μονάδα κοστίζει 100 δολάρια. Μία άλλη τεχνολογία Β έχει ένα κόστος έρευνας και ανάπτυξης 30.000 δολάρια, αλλά η κάθε μονάδα κοστίζει 30 δολάρια. Και τέλος, μία τεχνολογία C έχει κόστος έρευνας και ανάπτυξης 100.000 δολάρια, αλλά η κάθε μονάδα κοστίζει 2 δολάρια. Για παράδειγμα, η τεχνολογία C μπορεί να είναι ένας full custom σχεδιασμός σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ASIC, ώστε να δημιουργηθεί ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα, για την έβρεση των αριθμών των bitcoins, αυτό που ονομάζεται bitcoin miner, σε ένα σύστημα. Αυτό εδώ πέρα έχει μεγάλο κόστος έρευνας και ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός VLSI δεν είναι κάτι απλό που μπορεί να το κάνει ο καθένας. Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Έτσι λοιπόν αυτό θέλει 100.000 δολάρια μόνο για να βρεθεί και να κατασκευαστεί το πρωτότυπο. Σε μια άλλη τεχνολογία Β, που θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα μια τεχνολογία FPGA, επαναδιαμορφώσιμης λογικής, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης είναι 30.000 δολάρια. Είναι πολύ μικρότερο, αλλά πάλι είναι σημαντικό. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν τα κατάλληλα HDL μοντέλα περιγραφής του κυκλώματος, να προσομοιωθούν και συνέχεια να κατασκευαστούν. Τέλος, μια άλλη τεχνολογία, για παράδειγμα, μπορεί να είναι απλώς ένας επεξεργαστής του εμπορίου, έχει ένα πολύ χαμηλότερο κόστος σχεδίασης, 2.000 δολάρια, αλλά επειδή είναι ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα, είναι ο Y7, κάνει 100 δολάρια. Άρα λοιπόν, αναλόγως την τεχνολογία που θα επιλεχθεί, επηρεάζεται και η τιμή του NRE και το κόστος μονάδας. Βλέπουμε λοιπόν τα διαγράμματα που δείχνουν
τις σχέσεις αυτές, εφόσον γίνονται μαθηματικά και αναλογιστεί το ποσό του ένα ρί στο κόστος μονάδος, για να δούμε από ποιο σημείο και μετά συμφέρει κάθε τεχνολογία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η τεχνολογία, εδώ βλέπουμε το total cost, το συνολικό κόστος, και εδώ βλέπουμε το κόστος ένα προϊόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση που έχουμε επιλέξει την πρώτη υλοποίηση, στο διάγραμμα που είναι per product cost, βλέπουμε ότι είναι σταθερή αυτή η τιμή, είτε έχουμε 5 μονάδες, είτε 105 μονάδες. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η τεχνολογία Β, τότε βλέπουμε ότι αυτή η τεχνολογία συμφέρει από χιλιάδες μονάδες και μετά. Και σε περίπτωση που επιλεχθεί η C, αυτή η τεχνολογία έχει πιο οικονομικό κόστος σχεδίασης και κόστος τελικού προϊόντος για δεκάδες χιλιάδες μονάδες. Άρα λοιπόν, αναλόγως του τι θα στοχεύσει η εταιρεία, δηλαδή πόσους πελάτες υπολογίζει ότι θα έχει για το προϊόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και την κατάλληλη τεχνολογία. Θα πρέπει λοιπόν να πάρει αυτή τη σχεδιαστική απόφαση, γιατί βλέπουμε λοιπόν και το διπλανό διάγραμμα ότι το κόστος σχεδίασης στην περίπτωση που είναι α εκτινάσεται στα ύψη, στην περίπτωση που είναι η β τεχνολογία είναι αξιοσημείωτο, ότι καθώς αυξάνεται το κόστος, έχει μικρότερη κλίση, αλλά αυξάνεται και το κόστος στο συνολικό, ενώ η τεχνολογία C βλέπουμε ότι κρατάει μια σχεδόν σταθερή πορεία. Είναι λοιπόν σημαντική η επιλογή της τεχνολογίας υλοποίησης. Η μετρική απόδοση του συστήματος είναι μια ευρέως χρησιμοποιημένη μέτρηση του συστήματος για την απόδοση, κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ένα ρολόι κρυστάλλου, ένα ρολόι, εντολές στο δευτερόλεπτο κτλ. Αλλά αυτά δεν αποτελούν καλές μετρήσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ψηφιακή μηχανή. Ένας χρήστης ενδιαφέρεται για το πόσο γρήγορα επεξεργάζεται εικόνες και όχι για την ταχύτητα ρολογιού ή τις εντολές ένα δευτερόλεπτο. Ένα άλλο στοιχείο είναι η καθυστέρηση. Ο χρόνος μεταξύ λοιπόν έναρξης και λήξης. Παραδείγματος χάρη, η φωτογραφική μηχανή Α επεξεργάζεται εικόνες σε 0,25 δευτερόλεπτα, ενώ κάποια άλλη σε 1 δευτερόλεπτο. Άρα ο χρήστης θα νιώσει αυτή την καθυστέρηση όταν τη χρησιμοποιεί. Ένα άλλο στοιχείο είναι η ρυθμοαπόδοση. Εργασίες ένα δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα, η φωτογραφική μηχανή Α εξεργάζεται 4 εικόνες ένα δευτερόλεπτο και η ρυθμοαπόδοση μπορεί να μην ταυτίζεται με την καθυστέρηση εξαιτίας του συγχρονισμού. Για παράδειγμα, η φωτογραφική μηχανή Β εξεργάζεται 8 εικόνες το δευτερόλεπτο, τραβώντας μια φωτογραφία ενώ η προηγούμενη αποθηκεύεται. Δηλαδή, κάνει διασωλήνωση των λειτουργιών, επικαλύπτει τη μία λειτουργία με την άλλη. Άρα, αν θέλουμε να δούμε την επιτάχυση της Β εναντίον της Α, βλέπουμε την απόδοση της Β προς απόδοση της Α. Η επιτάχυση λοιπόν της ρυθμοαπόδοσης είναι 8 δια 4 σαν 2. Δηλαδή, η Β μπορεί και λειτουργεί 2 φορές πιο γρήγορα από την Α, γιατί επικαλύπτει λειτουργίες. Μια τεχνική που όσοι έχουν μελετήσει το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών μπορούν και τη διακρίνουν, στην έννοια της διασωλήνωσης που βρίσκεται μέσα στους επεξεργαστές. Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ενσωματωμένο σύστημα, χρησιμοποιείται ένα πολύ κλασικό διάγραμμα σχεδίασης. Είναι το διάγραμμα Y. Η διαδικασία λοιπόν σχεδίασης διέρχεται επαναληπτικά μεταξύ τριών αφαιρέσεων: συμπεριφορά, δομή και γεωμετρία. Όλο και περισσότερος αυτοματισμός τοποθετείται βέβαια σε κάθε βήμα. Έτσι λοιπόν, ένας άξονας είναι ο άξονας της συμπεριφοράς, behavior. Εκεί πέρα λοιπόν συναντάμε τα προγράμματα, τους αλγορίθμους. Σε κατώτερο στάδιο βλέπουμε το finite state machine, την μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων, περιγραφή το module και τις λογικές εξισώσεις. Βλέπουμε λοιπόν και παρατηρούμε την ιεραρχία που διέπει όλα αυτά τα στοιχεία. Στο structural representation, δηλαδή στην αναπαράσταση την δομική, βλέπουμε ότι έχουμε
τα κελιά, που τα κελιά δημιουργούν πύλες, οι πύλες δημιουργούν πιο σύνθετα κυκλώματα, ALU, καταχωρητές και στο τέλος καταφτάνουμε στους επεξεργαστές. Ενώ γεωμετρικά έχουμε τη μάσκα, γεωμετρικά λοιπόν είναι η κατασκευή, είναι στο εργοστάσιο. Έχουμε οι μάσκες που χρησιμοποιούν τεχνική με τις φωτοευαίσθητες, με τα φωτοευαίσθητα υλικά για την κατασκευή των τρανζίστορ, όπου γίνεται το floor planning, δημιουργούνται τα σχέδια του επεξεργαστή, τα σχέδια του συστήματος και οδεύουμε στην τελική κατασκευή του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Τρεις είναι οι βασικές τεχνολογίες των σωματωμένων συστημάτων. Η πρώτη τεχνολογία είναι ένας τρόπος, καταρχήν να ορίσουμε τεχνολογία, είναι ένας τρόπος ολοκλήρωσης μιας εργασίας, ιδίως με τη χρήση τεχνικών διαδικασιών, μεθόδων ή τη γνώση. Οι τρεις βασικές τεχνολογίες είναι η τεχνολογία επεξεργαστή, η τεχνολογία ολοκληρωμένου κυκλώματος και η τεχνολογία σχεδίασης. Η πρώτη λοιπόν τεχνολογία είναι η τεχνολογία του επεξεργαστή. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει η αρχιτεκτονική της μηχανής υπολογισμών που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επιθυμητής λειτουργικότητας του συστήματος. Ο επεξεργαστής δεν χρειάζεται να είναι προγραμματιζόμενος και είναι ανώμοιος από έναν επεξεργαστή γενικού σκοπού. Έχουμε λοιπόν, βλέπουμε τις κατηγορίες επεξεργαστή General Purpose, ένας επεξεργαστής γενικού σκοπού, όπου έχει την control λογική, το data path, όπου γίνονται όλες οι πράξεις πάνω στα δεδομένα, η ALU, αριθμητική λογική μονάδα, η data memory, είναι η κλασική μορφή ενός επεξεργαστή. Μπορεί να υπάρχει όμως μια τεχνολογία application specific, δηλαδή μια τεχνολογία επεξεργαστή που ειδικεύεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η περιοχή DSP, Digital Signal Processing, ψηφιακή επεξεργασία σήματος, όπου εκεί πέρα υπάρχει επεξεργαστής που φέρει hardware χαρακτηριστικά προκειμένου να υλοποιήσουν καλύτερα τις πράξεις και τις λειτουργίες αυτού του πεδίου. Τέλος, υπάρχει η λογική του να χρησιμοποιηθεί απλώς υλικό hardware που να υλοποιήσει με πύλες τη συγκεκριμένη λειτουργία. Που είναι βέβαια και αρκετά σύνθετο και δύσκολο αυτή εδώ η υλοποίηση. Βλέπουμε λοιπόν οπτικά πώς συνδέονται αυτές οι τεχνολογίες. Για παράδειγμα, θέλουμε εμείς να κατασκευάσουμε μία λειτουργία όπου υπάρχει αυτή η εικόνα του σταυρού. Αν επιλεχθεί ένας επεξεργαστής γενικού σκοπού, τότε θα παρατηρήσουμε ότι αυτός ο επεξεργαστής παρέχει πολλές παραπάνω λειτουργίες όπου δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημά μας έχει μόνο καιρούς αριθμούς και χρησιμοποιηθεί ένας επεξεργαστής γενικού σκοπού όπως ο J7 όπου έχει και μονάδες πραγματικών αριθμών, τότε η λειτουργικότητα των πράξεων πραγματικών αριθμών θα είναι περιττή. Είναι αυτό το άσπρο που βλέπουμε εδώ πέρα στη διαφάνεια. Αν επιλεχθεί ένας επεξεργαστής εξειδικευμένος για μια εφαρμογή, Application Specific Processor ή ASP, τότε η περιττή λειτουργία που έχει αυτός ο επεξεργαστής είναι πολύ μικρότερη. Βλέπουμε λοιπόν ότι το άσπρο, αυτό εδώ πέρα που υποδηλώνει λειτουργίες που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, είναι πολύ μικρότερο από την προηγούμενη περίπτωση. Τέλος, αν επιλεχθεί και κατασκευαστεί ένας επεξεργαστής ειδικά για το συγκεκριμένο πρόβλημα, τότε είναι ο Single Purpose Processor και ακριβώς κάνει ό,τι θέλουμε και τίποτα παραπάνω. Οι προγραμματιστές λοιπόν, επεξεργαστές γενικού σκοπού, είναι οι προγραμματιζόμενες συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ποικιλία εφαρμογών, είναι οι κλασικοί μικροεπεξεργαστές. Για παράδειγμα, όπως το Arduino έχουμε τον επεξεργαστή Atmega 328U. Έχουν μια μνήμη προγράμματος, για παράδειγμα
το Arduino φέρει μία μνήμη 32 kilobyte flash, από τα οποία τα 2 kilobyte τα χρησιμοποιεί ο bootloader και άρα ο προγραμματιστής έχει στη διάθεσή του 30 kilobyte. Έχουν ένα data path αρκετά ικανό για να τα απεξέλθει με μια γενικού τύπου ALU. Έχουν χαμηλό time to market γιατί είναι έτοιμα και βρίσκονται αυτές στην αγορά. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αγοράσει τον επεξεργαστή αυτόν ένας καταναλωτής. Θα το αγοράσει σε τιμές 2 δολαρίων. Υψηλή ευελιξία και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι επεξεργαστές για να διαλέξει κάποιος. Αρκετοί επιλέγουν Pentium, άλλοι Atmega, άλλοι ARM και ούτω καθεξής. Οι επεξεργαστές λοιπόν μονού σκοπού είναι το ψηφιακό κύκλωμα σχεδιασμένο για να εκτελεί ακριβώς ένα πρόγραμμα. Μερικές φορές ονομάζεται και ως συνεπεξεργαστής. Τα χαρακτηριστικά είναι ότι περιέχει μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για να εκτελέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν έχει μνήμη προγράμματος. Είναι γρήγορος, έχει χαμηλή ισχύ και μικρό μέγεθος. Μια άλλη κατηγορία είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού. Εκεί πέρα, αυτοί οι επεξεργαστές είναι προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές, βελτιστοποιημένοι για μια συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών με κοινά χαρακτηριστικά. Εδώ γίνεται συμβιβασμός μεταξύ επεξεργαστή γενικού και μονού σκοπού. Τα χαρακτηριστικά είναι η μνήμη προγράμματος, βελτιστοποιημένη δίωδο δεδομένων, ειδικές λειτουργικές μονάδες. Ενώ τα πλεονεκτήματα είναι ότι υπάρχει κάποια ευελιξία, καλή απόδοση και καλά χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος και την ισχύ. Μια άλλη τεχνολογία είναι η τεχνολογία ολοκληρωμένου κυκλώματος. Εδώ πέρα λοιπόν ο μηχανικός σχεδιάζει, με την ομάδα του βέβαια, τον επεξεργαστή. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η custom μεθοδολογία σχεδιασμού, είναι και η πιο δύσκολη μεθοδολογία σχεδιασμού. Ο τρόπος με τον οποίο μια ψηφιακή εφαρμογή λοιπόν αντιστοιχίζεται σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ονομάζεται τεχνολογία ολοκληρωμένου κυκλώματος. Οι τεχνολογίες διαφέρουν από την προσαρμογή τους σε ένα σχέδιο και αποτελούνται από πολλά στρώματα. Δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, ένας επεξεργαστής για να κατασκευαστεί, αποτελείται από πάρα πολλά στρώματα, το ένα πάνω από το άλλο, ώστε όλα αυτά να δημιουργούν τα τρανζίστορ και τις διασυνδέσεις. Οι τεχνολογίες λοιπόν ολοκληρωμένων κυκλωμάτων διαφέρουν σε σχέση με το ποιος χτίζει το στρώμα και πότε. Βλέπουμε λοιπόν ένα δέντρο όπου αναπαραστά τις διάφορες τεχνολογίες σχεδίασης. Υπάρχει λοιπόν η τεχνολογία η custom και η semi-custom. Custom σημαίνει από το 0 ξεκινάμε, σχεδιάζουμε τα τρανζίστορ με τα τρανζίστορ πύλες και το καθεξής. Ενώ σε semi-custom έχουμε ήδη βιβλιοθήκες με πρότυπα κελιά. Για παράδειγμα, έχουμε προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις μεταξύ τους, είτε λοιπόν κελιά, είτε πίνακα που έχουν προγραμματιζόμενες συνδέσεις και άμα είναι κελιά, είναι είτε τα τυπικά κελιά, είτε τα μάκρο κελιά σχεδιασμού, δηλαδή βιβλιοθήκες που παρέχουν έτοιμες πύλες όπου μπορεί ο σχεδιαστής να τις χρησιμοποιήσει ή άμα είναι σε μορφή πίνακα, όπου έχουν μια επαναδιαμορφώσιμη λογική, όπως τα FPGAs ή τα Gate Arrays, όπου ο σχεδιαστής μπορεί να μεταφέρει το bitstream ρύθμισης πάνω στην πλακέτα. Στην κατασκευή λοιπόν full custom, όλα τα στρώματα βελτιστοποιούνται για μια συγκεκριμένη ψηφιακή υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος. Γίνεται λοιπόν η τοποθέτηση των τραζίστορ, η ταξινόμηση κατά μέγεθος των τραζίστορ και η δρομολόγηση των καθοδίων. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι υπάρχει εξαιρετική απόδοση, μικρό μέγεθος και χαμηλή ισχύ. Τα μειονεκτήματα βέβαια είναι ότι απαιτεί μεγάλο κόστος έρευνας και ανάπτυξης. Δηλαδή, ένα κόστος μπορεί να είναι 300.000 δολαρίων. Και ασφαλώς αυτό σημαίνει και μεγάλο χρόνο για τοποθέτηση στην αγορά. Κατά την προσέγγιση custom λοιπόν, βλέπουμε κάποια παραδείγματα όπως ο Intel 4004 και σιγά σιγά από την custom σχεδίαση προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των μηχανικών οδηγηθήκαμε στην semi-custom σχεδίαση με κανονικές δομές και αυτοματισμό. Βλέπουμε λοιπόν για παράδειγμα το Intel 846 όπου μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες δομές
ας πούμε μια κόκκινη περιοχή που μπορεί να είναι το, μια κρυφή μνήμη, μια άλλη περιοχή όπου μπορεί να είναι το data path και το καθεξής. Δηλαδή πάνω στον επεξεργαστή παρατηρούμε κάποιες δομές όπου έχουν μια κανονικοποίηση. Αυτή η κανονικοποίηση οφείλεται στο ότι έχει επιλεχθεί μια υλοποίηση σε semi-custom, χρησιμοποιώντας λοιπόν βιβλιοθήκες. Σε semi-custom τα χαμηλότερα στρώματα έχουν πλήρως ή εν μέρει κατασκευαστεί. Οι σχεδιαστές μένουν λοιπόν να επιμεληθούν τη δρομολόγηση του καλωδίου και ίσως την τοποθέτηση μερικών μπλοκ. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι έχουν πολύ καλή απόδοση, καλό μέγεθος, λιγότερο κόστος έρευνας και ανάπτυξης από μια full custom υλοποίηση, δηλαδή περίπου από 10.000 έως 100.000. Και τα μειονεκτήματα είναι ότι εξακολουθούν να απαιτούν εβδομάδες έως μήνες για να ολοκληρωθούν. Στη σχεδίαση λοιπόν βασιζόμενη σε κελιά, η πρώτη από τα κελιά, βλέπουμε ότι τοποθετούνται τα κελιά που όλα έχουν ένα συγκεκριμένο ύψος σε γραμμές που δέχονται αυτά τα κελιά και ο σχεδιαστής υλοποιεί τη δρομολόγηση είτε σε ένα επίπεδο είτε σε περισσότερα. Με τη χρήση λοιπόν των πρότυπων κελιών έχει αυξηθεί η σχεδιαστική παραγωγικότητα. Ένα λοιπόν πρότυπο κελί είναι μια ομάδα τρανζίστορ και διασυνδεδεμένων δομών που παρέχει μια λογική συνάρτηση τύπου αληθής ψευδής. Μια βιβλιοθήκη πρότυπου κελιού είναι μια συλλογή από χαμηλού επίπεδου λογικές συναρτήσεις όπως end, or, invert, flip-flops, latches και buffers. Είπαμε ότι έχουν σταθερό ύψος, αλλά έχουν μεταβλητό πλάτος για να χωρέσουν και τη διαφορετική λειτουργικότητα που έχει κάθε κελί. Τους επιτρέπεται λοιπόν να τοποθετούνται σε σειρές, διευκολύνοντας τη διαδικασία της αυτοματοποίησης και το κάθε κελί της βιβλιοθήκης έχει βελτιστοποιηθεί σε μια full custom σχεδίαση, άρα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και επίσης υπάρχουν πολλαπλές υλοποιήσεις της ίδιας λογικής συνάρτησης στην ίδια βιβλιοθήκη που διαφέρουν σε χώρο και ταχύτητα. Για παράδειγμα, μια λειτουργία ενός πολλαπλασιασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με μια αλφα τεχνική, είτε μια πίτα τεχνική, είτε μια γάμα τεχνική. Αν θέλουμε βέβαια να το δούμε σε πιο μικρό κελί, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια λειτουργία πολύπλεξης για παράδειγμα και αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους που οδηγούν σε διαφορετικό μέγεθος δύναμης μάλλον οδήγησης, fan out ή στην είσοδο, fan in, χωρητικότητας, αντίσταση και το καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα σχεδίαση με πρότυπα κελιά, όπου βλέπουμε τις γραμμές που έχουν τοποθετηθεί τα πρότυπα κελιά και την δρομολόγηση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές εδώ τις γραμμές. Ένα πρότυπο κελί είπαμε ότι αποτελείται από κελιά full custom, το κάθε κελί έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί μόνο του, οπότε αποτελείται από πάρα πολλά επίπεδα, κάτι που το βλέπουμε σε αυτό το slide. Ένα παράδειγμα λοιπόν πρότυπο κελιού είναι αυτό που βλέπουμε, που είναι μία πύλη NAND τριών εισόδων από το ST Microelectronics και ο σχεδιαστής μπορεί να μεταφέρει με drag and drop αυτό εδώ πέρα το κελί από την βιβλιοθήκη του πάνω στη γραμμή σχεδίασης που βρίσκεται στο τσιπάκι που σχεδιάζει στο πρόγραμμα CAD. Όλα τα στρώματα, διάχυση, πολυπυρίτιο, πολυμέταλλο μπορούν να υπάρχουν στις προγραμματιζόμενες λογικές συσκευές. Οι σχεδιαστές μπορούν να αγοράσουν λοιπόν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με συνδέσεις που είτε δημιουργούνται και είτε καταστρέφονται για την υλοποίηση της επιθυμητής λειτουργικότητας. Οι προγραμματιζόμενες στο πεδίο συστοιχείες πυλών FPGA και οι πρόσφατα συστοιχείες πυλών είναι πολύ δημοφιλείς. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι έχουν χαμηλό κόστος NRE σχεδόν άμεση διαθεσιμότητα του ολοκληρωμένου κυκλώματος, γιατί ας πούμε μια FPGA τη συνδέουμε στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή έχουμε περιγράψει το μοντέλο που θέλουμε και απλώς κάνουμε ένα upload, μεταφορά λοιπόν του bitstream της ακολουθίας
ρύθμισης του FPGA και ξεκινάει η λειτουργία του FPGA. Τα μειονεκτήματα είναι ότι μεγαλύτερες, ακριβότερες, περίπου $30 με μονάδα, ενεργοβόρες και αργότερες. Δηλαδή, ένα τσιπάκι FPGA που υλοποιεί μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα είναι πιο αργό από ένα ASIC τσιπάκι που έχει σχεδιαστεί με μια full custom ή semi-custom σχεδίαση. Άλλες υλοποιήσεις που βλέπουμε στην επαναδιαμορφώσιμη λογική και αρχιτεκτονική είναι η συστοιχεία απειλών, sealed gates, όπου ομοίως υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές όπου είναι τοποθετημένες πύλες και απλώς πρέπει ο σχεδιαστής να βρει τον κατάλληλο τρόπο να συνδέσει αυτές τις πύλες. Όλα ξεκινάνε από τα πρωταρχικά κελιά, υπάρχουν πίμος και ένμος και γίνονται κατάλληλες διασυνδέσεις ώστε να δημιουργηθεί η αρχιτεκτονική που θέλουμε. Βλέπουμε λοιπόν ένα VLSI floor plan από το LIA 300K που είναι κατασκευασμένο σε τεχνολογία 6.06 χιλιοστών. Βλέπουμε λοιπόν το υποσύστημα της μνήμης και τη λογική που έχει διασυνδεθεί μεταξύ τους. FPGA έχουν πολλές εταιρείες γνωστές όπως η Xilinx και η Altera όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή αντίστοιχη αντιψηφιακή πλακέτα για το κάθε τσιπάκι που θέλουμε και το κάθε τσιπάκι, το κάθε FPGA έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ενέργειας, απόδοσης, συχνότητας λειτουργίας κτλ. Όλα αυτά τα FPGA αποτελούνται από επαναπρογραμματίσμα κελιά. Η Altera το ονομάζει LABS, Logic Array Blocks, όπου βλέπουμε ότι τοποθετούνται τα LABS σε σειρές και υπάρχει η διασύνδεση ανάμεσά τους. Υπάρχει λοιπόν το κάθε LAB αποτελείται από κάποιες πύλες όπου υπάρχουν ένα στοιχείο μνήμης, ένα deep flip-flop, πύλες, ένας πολυπλέκτης που χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει κατάλληλα αν θα χρησιμοποιηθούν οι πύλες και ούτω καθεξής και ασφαλώς τις διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα στοιχεία. Και κάθε φορά προγραμματίζονται λοιπόν τα flip-flops που υπάρχουν πάνω στο εγκύκλωμα και παράγεται το τελικό αποτέλεσμα. Στην αρχιτεκτονική λοιπόν διασύνδεση της Altera Max βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται αυτό το δίκτυο διασύνδεσης για να συνδέονται μεταξύ τους τα LABS. Στις Xilinx έχουμε ομοίως αντίστοιχα κελιά όπου χρησιμοποιούνται πολυπλέκτες. Βλέπουμε εδώ ένα πολυπλέκτη όπου δέχεται κάποια είσοδο και έχει προγραμματιστεί να εξάγει συγκεκριμένη έξοδο αναλόγως του τι δέχεται στην είσοδο. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία μνήμης όπως βλέπουμε εδώ πέρα, πολυπλέκτες που καθορίζουν κάθε φορά ποια είναι η είσοδο στο στοιχείο και το καθεξής. Έτσι λοιπόν μπορεί να προγραμματιστεί η καλωδίωση σε αυτές τις στοιχείες που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία. Εδώ βλέπουμε ένα FPGA που βασίζεται σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης και αποθηκεύει τα δεδομένα διαμόρφωσης στη συστατική μνήμη που σημαίνει ότι αν γίνει ένα reset χάνεται η μνήμη. Άρα λοιπόν η τεχνολογία σχεδίασης είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε την ιδέα σε μια υλοποίηση που να ασφαλώς καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το διάγραμμα πως από τις προδιαγραφές του συστήματος μεταβαίνουμε στις προδιαγραφές συμπεριφοράς, στην ανάλυση σε επίπεδο register transfer, σε επίπεδο μεταφοράς καταχωρητών και σε επίπεδο υλοποίησης. Επίσης, τα διάφορα στάδια που πρέπει να καλύπτονται σε κάθε βήμα, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει compilation, σύνθεση, βιβλιοθήκες, προσομοίωση, επιβεβαίωση όρτης λειτουργίας
Και αυτό γίνεται δίλη σε όλα τα σχήματα. Ας πούμε, στο ανώτερο σύστημα θα πρέπει να γίνει η σύνθεση και η προσομοίωση μαζί με το λειτουργικό σύστημα. Ενώ αν είμαστε σε κατώτερο επίπεδο, εκεί που είναι οι λογικές προδιαγραφές, θα πρέπει να προγίνουν η προσομοίωση των πυλών και να εξαχθούν συμπεράσματα κατά πόσο ανταποκρίνονται σωστά στα χαρακτηριστικά που έχουν δοθεί αρχικά. Στο παρελθόν, λοιπόν, υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση του υλικού και του λογισμικού, άλλοι σχεδίαζαν το υλικό, άλλο το λογισμικό, αλλά πια υπάρχει ορίμαση στη σύνθεση στο υλικό και στο λογισμικό, γι' αυτό υπάρχει από κοινού σχεδίαση. Η επιλογή λοιπόν του υλικού σε αντίθεση με το λογισμικό για μια συγκεκριμένη λειτουργία είναι μια ανταλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συσχεδίαση λογισμικού και υλικού, co-design. Υπάρχει ανεξαρτησία ανάμεσα στην επεξεργασία των δεδομένων και στην τεχνολογία που θα επιλεχθεί. Για παράδειγμα, υπάρχουν αποφάσεις άμα θα χρησιμοποιήσουμε μια γενική αρχιτεκτονική ή μια προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική. Ποια τεχνολογία θα επεξεργαστεί και ασφαλώς οι δύο προηγούμενες απαντήσεις είναι ορθογώνιες και ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, από την υλοποίηση μπορεί να επιλεχθεί είτε full custom, είτε semi custom, είτε επαναδιαμορφώσιμη λογική. Ενώ από την άποψη της επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας γενικού τύπου επεξεργαστής, ένας ειδικού τύπου επεξεργαστής, ένας επεξεργαστής συγκεκριμένα για αυτή τη λειτουργία. Άρα λοιπόν, ένας επεξεργαστής ειδικά για τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να σχεδιαστεί είτε με full custom, είτε με semi custom, είτε σε μια FPGA. Ενώ ομοίως ένας επεξεργαστής γενικού τύπου μπορεί και αυτός είτε να τοποθετηθεί σε μια επαναδιαμορφώσιμη αρχιτεκτονική, είτε δηλαδή αν είναι διαθέσιμο σε soft core, για παράδειγμα όπως ένας επεξεργαστής ARM, είτε σε semi custom να σχεδιαστεί λοιπόν με βιβλιοθήκες, είτε full custom να σχεδιαστεί από την αρχή. Προκειμένου να αποφασίσει ένα σχεδιαστής ποια είναι η καλύτερη υλοποίηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία ή κάποια δέντρα αποφάσεων. Για παράδειγμα, εδώ εμφανίζεται ένα δέντρο απόφασης σχετικά με την υλοποίηση που θα πρέπει να επιλεχθεί. Άρα, η πρώτη ερώτηση λοιπόν που τίθεται είναι κατά πόσο ένας επεξεργαστής του εμπορίου ή ένα DSP μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Αν είναι αρκετά γρήγορος, τότε πάμε στην επόμενη ερώτηση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Αν είναι OK η κατανάλωση ενέργειας και άμα είναι και το κόστος εντάξει. Άμα είναι όλα αυτά ναι, αν φέρουν θετική απάντηση, τότε η επιλογή έχει γίνει. Θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο επεξεργαστής του εμπορίου. Αν όμως μία οποιοδήποτε από αυτές τις τιμές, τις ερωτήσεις, έχει απάντηση όχι, τότε επιλέγεται ένα FPGA. Ομοίως υπάρχουν ερωτήσεις. Η FPGA είναι αρκετά γρήγορη. Από θέμα κατανάλωσης ενέργειας είναι εντάξει. Από κόστος είναι εντάξει. Αν οι απαντήσεις ομοίως είναι ναι, τότε επιλέγεται αυτή η αρχιτεκτονική υλοποίηση. Διαφορετικά, μεταβαίνουμε σε ένα στάνταρ σχεδιασμό. Σε ένα σχεδιασμό λοιπόν χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες και τρανζίστορ. Ομοίως δίνονται απαντήσεις στα τρία αυτά ερωτήματα και εφόσον είναι όλες οι απαντήσεις ναι, τότε επιλέγεται αυτός ο σχεδιασμός. Διαφορετικά μεταβαίνουμε στην σχεδίαση custom, όπου θα πρέπει να γίνει ερώτηση αν είναι αρκετά γρήγορη. Άμα δεν είναι αρκετά γρήγορη, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άμα η κατανάλωση ενέργειας δεν είναι ικανοποιητική, δεν μπορεί πάλι να γίνει τίποτα. Άμα το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο, πάλι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Διαφορετικά επιλέγεται αυτή η αρχιτεκτονική υλοποίηση. Άρα λοιπόν σε μια γενικευμένη ροή σχεδίασης έχουμε τις προδιαγραφές του προϊόντος, στη συνέχεια ακολουθούν οι προδιαγραφές συμπεριφοράς και λειτουργίας, ακολουθεί η σύνθεση του προϊόντος,
σε κάθε βήμα γίνεται έλεγχος και επιβεβαίωση, και σε περίπτωση που η επιβεβαίωση βγάλει έστω και ένα σφάλμα, θα πρέπει να γίνει μετάβαση πάλι σε προηγούμενο στάδιο σχεδίασης. Ακολουθεί η δομική περιγραφή, η φυσική σύνθεση, οι φυσικές προδιαγραφές και η τελική κατασκευή του προϊόντος στο εργοστάσιο. Συνεχώς όμως πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας. Είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να επαναχρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική που έχει. Για παράδειγμα, μια πλατφόρμα συστήματος πυρητίου είναι αρκετά ευέλικτη. Είναι αρκετά ευέλικτη αρχιτεκτονική για το υλικό και το λογισμικό. Φέρει ειδικά προγραμματιζόμενα στοιχεία, αρχιτεκτονική δικτύου, μονάδες λογισμικού και υπάρχουν και κανόνες, κατευθυντήρες, γραμμές για τις σχεδίες του υλικού και του λογισμικού. Η επαναχρησιμοποίηση λοιπόν της αρχιτεκτονικής ήταν επιτυχής όσον αφορά τους προσωπικούς υπολογιστές και έτσι κυριάρχησαν λίγοι παίκτες που προσδιόρισαν και έλεγχαν την αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα για την X86, τη Intel. Υπάρχουν οι επεξεργαστές που είναι application domain specific, δηλαδή αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή προβλημάτων, όπου έχουν χαρακτηριστικά επιθυμητά ως προς την ταχύτητα, την κατανάλωση, το κόστος και χρήση σε πραγματικό ή μη πραγματικό χρόνο. Μία άλλη σχεδίαση είναι η σχεδίαση βασιζόμενη σε πλατφόρμα. Δηλαδή, μία σχεδίαση που περιορίζει κάπως το χώρο των πιθανών επιλογών υλοποίησης, γιατί παρέχει μια καλά καθορισμένη αφαίρεση της υποκείμενης τεχνολογίας για τον προγραμματιστή ή εφαρμογών. Άρα λοιπόν προσφέρονται νέες πλατφόρμες που βασίζονται σε συστατικά του εμπορίου, of the self, μέχρι πλέον προγραμματιζόμενες εφαρμογές και κλειδί για τέτοιες προσεγγίσεις είναι αναπαράσταση της επικοινωνίας στο μοντέλο της πλατφόρμας. Μόνο ο καταναλωτής λοιπόν έχει την ελευθερία της επιλογής, οι σχεδιαστές θέλουν μείωση των πολλών επιλογών. Οι πολλές επιλογές προκαλούν πονοκέφαλους σχεδιαστές γιατί δεν ξέρουν τι να επιλέξουν. Και γι' αυτό συνήθως, όπως είχαμε δει στην πρώτη διάλεξη, επιλέγουν κάτι που έχουν μεγαλύτερη κοιότητα να το χειριστούν. Μία άλλη σχεδίαση βασίζεται σε πλατφόρμα, σε σύστημα σε ένα chip. System on a chip. Εδώ πέρα λοιπόν χρησιμοποιούνται μονάδες IP blocks, όπου υπάρχουν τα intellectual property blocks. IP blocks. Και ένα σύστημα βασιζόμενο σε πλατφόρμα αποτελείται από έναν επεξεργαστή, RISC, soft core ενδεχομένως, δηλαδή έχει περιγραφεί σε μία γλώσσα περιγραφής υλικού HDL, Hardware Description Language, όπου έχει διασυνδεθεί με άλλα blocks πνευματικής ιδιοκτησίας, με IP blocks, και όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί πάνω στην ίδια επιφάνεια πυρητίου. Η σχεδίαση λοιπόν βασιζόμενη σε πλατφόρμα θέτει το πρόβλημα του διαχωρισμού μιας λύσης μεταξύ του υλικού και του λογισμικού για τους προγραμματιζόμενους επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν, καθιστούν ικανή μια απλοποιημένη σχεδίαση συστημών σε όλες αυτές οι μεθοδολογίες. Απαιτήσεις των πελατών είναι το fast turnaround time, δηλαδή από τη στιγμή που θα δώσει ένας πελάτης την εντολή κατασκευής ενός προϊόντος να επιστρέψει γρήγορα αυτό το προϊόν στα χέρια του. Εύκολη πρόσβαση σε προεπιλεγμένα δομικά μπλοκ ώστε να μην χρειαστεί να αναπτύξει πολύ κώδικα, απλώς μόνο τις διασυνδέσεις και δυνατότητα ιστού. Δηλαδή, να μπορεί να διασυνδεθεί στο ίντερνετ. Επίσης, η τεχνολογία σχεδίασης μας ενδιαφέρει πόσες πυρήνες μπορεί να έχει αυτή η πλατφόρμα, αν υπάρχει ποικιλία σε blocks σχεδίασης, σε IP blocks, ποια είναι τα πρότυπα διάβλου που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα, ποιο είναι το σωματωμένο λογισμικό και ασφαλώς κατά πόσο μπορεί να γίνει εύκολα μια συνεπαλήθευση υλικού και λογισμικού. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα που βοηθάνε τον χρήστη στο να αυτοματοποιήσει
την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας. Εδώ βλέπουμε το Platform Express. Έτσι λοιπόν το Platform Express από τη Mentor Graphics επιτρέπει τη δημιουργία σχεδίας και την παλήθευση, αυτοματοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα στάδια που απαιτούνται, διαμορφώνει και αυτόματα και σωματώνει ένα IP block σε ένα σχέδιο και παρέχει πρόσβαση μέσω κινητριών μεικτών γλωσσών VSDL και Verilog και δημιουργεί έτοιμα για σύνθεση σχέδια. Η επίδραση των επιλογών υλοποίησης βλέπουμε λοιπόν ως προς την αποδοτικότητα της ενέργειας. Η σχεδίαση που ξεκινάει από το 0, fully flexible, δεν έχει καθόλου σε σχέση με τις άλλες τεχνικές ενεργειακή απόδοση. Ενώ αν σχεδιαστεί κάτι από το χέρι, όπως εδώ πέρα που έχει γίνει hardware custom σχεδίαση, είναι από 100 μέχρι 1000 megaoperations ανά milliwatt, όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα. Ενώ η επαναδιαμορφώσιμη αρχιτεκτονική είναι της τάξης 10 έως 100 megaoperations ανά milliwatt, λίγο μεγαλύτερη ευελιξία παρέχει 1 έως 10 και τέλος το τελείως ευέλικτο από 0,1 έως 1. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε συγκεκριμένη ενότητα.